Έχω τη χαρά να προσκαλέσω και να καλωσορίσω στην εκπομπή μας την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς. Δυστυχώς εγώ δεν σας βλέπω. Εμείς και σας βλέπουμε όμως και σας ακούμε. Είναι μια μέρα, καταλαβαίνω, έτσι ιδιαίτερη και δύσκολη για σας το κίνημα αλλαγής λόγω της απώλειας του Δημήτρη Κρεμαστινού, ενός αγαπητού πολιτικού, ενός προβεβλημένου στελέχου σας, και είμαι βέβαιος ότι θα θέλατε να πείτε δύο λόγια ξεκινώντας την συζήτησή μας. Δυστυχώς, πράγματι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους εμάς, και στο κίνημα αλλαγής και στο ΠΑΣΟΚ. Χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο, ένα σπουδαίο άνθρωπο και φλογερό πατριώτη. Πρέπει να σας πω ότι η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του ήταν γύρω στις 16 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, την ημέρα που θα μιλούσαμε με τον Πρωθυπουργό στην τηλεδιάσκεψη για τα θέματα του κορονοϊού. Ναι. Με είχε πάρει για να μου δώσει τις δικές του ιδέες, τις συμβουλές και ιατρικά και πολιτικά, γιατί ήταν από αυτούς που πίστευε ότι πρέπει να πάρουμε γρήγορα, αποφασιστικά, όλα τα μέτρα που έχουμε τη δυνατότητα για να προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό. Έχω ακόμα τις σημειώσεις που κράτησα εκείνη την ημέρα από τη συνάντησή μας και θέλω να πω ότι πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού, όπως και πολλές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κάνουν θαύματα, κόντεψαν πραγματικά να κάνουν ένα θαύμα στην περίπτωση του Δημήτρη. Πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι θα τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της Μονάδας του Ευαγγελισμού για την ηρωική μάχη που έδωσαν για να σώσουν τον Δημήτρη Κρεμαστινό, ο οποίος είχε την δική του ιδιαίτερη συμβολή σε στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βεβαίως, και ως Υπουργός Υγείας. Ακριβώς, όχι μόνο ως γιατρός με τη δουλειά του, αλλά και ως Υπουργός Υγείας που συνδέθηκε με τομές πραγματικά, όπως ήταν ο Κανάη, αεροδιακομιδές, σημαντικά νοσοκομεία στην περιφέρεια, το πιο σημαντικό στη Ρόδο, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τα Δωδεκάνησα, που εξάλλου τον τίμησαν για πάρα πολλά χρόνια, τον αγάπησαν. Πάντα θα το θυμόμαστε με πολύ αγάπη και με μεγάλο σεβασμό. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη αυτή η τελετή για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της Μαρφίν. Εσείς ήσασταν άμεση στην ανταπόκριση την οποία δείξατε όταν έγινε γνωστή η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης. Δεν έγινε το ίδιο όμως από άλλα κόμματα, από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το Μέρα 25. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτή την εκδήλωση αύριο και πώς βλέπετε και την άρνηση των κομμάτων αυτών της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν. Από τη μεριά μου θεωρώ ελάχιστη υποχρέωση στη μνήμη των θυμάτων να είμαι παρούσα, να τιμήσω τη μνήμη τους. Απλώς, όπως είπα πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες, αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί να τους θυμίσουμε, δεν αρκεί να πούμε ποτέ πια βία, ποτέ πια διχασμός, ποτέ πια πόλωση που μπορεί να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Χρειάζεται να βρεθούν οι δράστες, να τιμωρηθούν, να πληρώσουν, και αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε απέναντι στη δημοκρατία μας. Όχι απλά στη μνήμη των θυμάτων και για να συμπαρασταθούμε στις οικογένειές τους. Αισθάνεστε ότι με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως, γίνεται το θέμα αυτό αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, κυρία Πρόεδρε? Δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς το συναντάμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα, ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάει ο ελληνικός λαός με την πανδημία, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση. Κάθε τι, δεν το αφήνουν κάτω. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να διατηρήσουν αυτό το δίθεν δίπολο και να τα μετατρέψουν όλα σε μια μεταξύ τους διαμάχη, χάνοντας όμως τις περισσότερες φορές την ουσία, όπως γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε μακριά. Εξάλλου το ξέρετε ότι εμείς έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία, μια διαφορετική πορεία. Έχουμε στοχοπροσύλωση και εγώ προσωπικά
Ξέρετε, να φτάσουμε έναν άλλο δρόμο. Πολύ μακριά και από το λαϊκισμό και από την συντήρηση. Η πορεία σας μπαίνει στο μικροσκόπιο των δημοσιογράφων και παρατηρούν όλες τις εκφάνσεις της. Η τελευταία διαπίστωση που έγινε από ορισμένους, με αφορμή και την πρόσφατη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και τα όσα είπατε περί της υποχρέωσης που έχει η σοσιαλδημοκρατία να βρεθεί απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, κάποιοι διέκριναν ότι ενδεχομένως να μεταβάλλετε τον προσανατολισμό σας και να υιοθετείτε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Πολλοί το πήγαν και παραπέρα και είπαν ότι ενδεχομένως να έρχεστε πιο κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχουμε εδώ και θα ήθελα να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Τα πράγματα είναι στη θέση τους, δεν χρειάζεται να τα βάλω. Σας είπα και πριν ότι έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία. Και αν κάτι διαφαίνεται, μάλλον είναι απολύτως ξεκάθαρο μέσα από αυτή την κρίση που ζούμε, είναι ότι οι σοσιαλιστικές αρχές, αξίες και ιδέες δικαιώνονται σήμερα περισσότερο από ποτέ. Τι αποδείχθηκε όλους αυτούς τους μήνες με τον κορονοϊό? Ότι η αγορά δεν μπορεί να λύσει τα πάντα από μόνη της. Ότι χρειάζεται ένα ισχυρό και οργανωμένο κράτος, ότι χρειάζονται ισχυρά συστήματα υγείας, δημόσια, που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, που να δώσουν κατευθύνσεις. Αυτό αποδείχθηκε και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλο και περισσότερο λοιπόν, ακριβώς επειδή δικαιώνονται οι αρχές της σοσιαλδημοκρατίας και οι αξίες μας, ξεφυτρώνουν από μιμήσεις, μιμητές. Υπάρχουν διάφοροι που προσπαθούν να προσεγγίσουν το χώρο, να παρουσιάσουν ότι είναι κάτι από εμάς, από όλες τις πλευρές θα έλεγα. Αυτό λοιπόν που εγώ έχω να προτείνω στον ελληνικό λαό είναι να προσέξει τις απομιμήσεις, να μείνει μακριά από αυτές, να μείνει μακριά από όσους προσπαθούν να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα με δίθεν προτάσεις και δίθεν μια νέα διαφορετική πορεία, γιατί αυτές τις απομιμήσεις τις έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Για να τα δούμε. Εμείς λοιπόν προσένα. Είμαστε, όπως είπα και πριν, σταθερά στον δρόμο της σοσιαλδημοκρατίας και πιστεύουμε ότι έτσι είμαστε απολύτως χρήσιμοι και για τον ελληνικό λαό. Για να δούμε ένα προς ένα λοιπόν τα θέματα της πολιτικής που ασκείτε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το επίκαιρο, αυτό της Δευτέρας, την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων με την Τρίτη Λυκείου. Σας είδαμε να διατηρείτε επιφυλάξεις για την απόφαση της κυβέρνησης να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία, σταδιακά μεν, αλλά να επαναλειτουργήσουν. Γιατί, κυρία Πρόεδρε, έχετε επιφυλάξει από τη στιγμή κατά την οποία οι επιστήμονες δίδουν το πράσινο φως, λένε ότι μπορεί και ίσως θα έπρεπε κιόλας και για δοκιμαστικούς λόγους να γίνει αυτό το οποίο προγραμματίζει το Υπουργείο Παιδείας? Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Πράγματι οι επιστήμονες δίνουν το πράσινο φως. Όμως ακούστε, το κρίσιμο στη φάση που περνάμε τώρα, στη φάση που συνδυώνουμε πια με την πανδημία, το κρίσιμο θέμα είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Από εδώ και πέρα είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις να παραμείνουμε ασφαλείς. Έχω λοιπόν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το εάν η κυβέρνηση είναι έτοιμη και για το εάν μπορεί να το πράξει αυτό. Ιδιαίτερα για τα σχολεία βλέπουμε ότι έχει ρίξει όλη την ευθύνη στις σχολικές επιτροπές, χωρίς να τους έχει δώσει καθόλου επιπλέον πόρους για να μπορέσουν να στηρίξουν την προσπάθεια επαναλειτουργίας των σχολείων. Άρα θέτει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους συλλόγους γονέων το μεγάλο βάρος να εξασφαλίσουν όλα τα μέσα έτσι ώστε να παραμείνουν υγιείς όλοι, και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα σχολεία. Χτυπάμε το καμπανάκι από την αρχή, το έχουμε αναδείξει το ζήτημα, ελπίζω όλα να πάνε καλά, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία των ανθρώπων και των παιδιών μας και όλων των οικογενειών, αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω τα προβλήματα. Ξέρετε, δεν έχει δώσει ούτε έναν επιπλέον πόρο η κυβέρνηση προκειμένου τα σχολεία να έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα, να γίνουν απολυμάνσεις, να έχουν μάσκες, να έχουν γάντια, τουλάχιστον για το προσωπικό, για το προσωπικό καθαριότητα. Mm-hmm. Από την άλλη, ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης δηλαδή είναι ότι πρέπει να επανεκκινήσει η οικονομία, να ξαναρχίσει η κανονική δραστηριότητα των ανθρώπων, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση από οικονομικής άποψης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν είναι αντίλογος, mm-hmm. είναι υποχρέωση της κυβέρνησης. Ναι, όλοι το λέμε, όλοι συζητάμε για την ανάγκη να κρατήσουμε, και μάλιστα πρώτοι αναδείξαμε την ανάγκη να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία. Και μάλιστα επιμένουμε ότι τώρα εμπροσοβαρός πρέπει να παρθούν μέτρα
Μιλάμε για ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, διότι αν τώρα δεν κρατηθεί όρθια η παραγωγική βάση και εκτιναχθεί η ανεργία, η κρίση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, το κόστος της, η διάρκεια. Όλα θα γίνουν πιο δύσκολα για την ανόρθωση της οικονομίας. Είναι όμως εφικτό αυτό που λέτε, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω, υπάρχει οικονομική δυνατότητα, διότι σήμερα αποκαλύφθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στα ελληνικά ταμεία από ευρωπαϊκούς πόρους και η διαχείριση της κατάστασης γίνεται με χρήματα τα οποία έχει το κράτος στα ταμεία του. Και τα χρήματα αυτά ξέρετε πολύ καλό ότι δεν είναι και απεριόριστα. Έχουμε δει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει κανένα δέντρο που να μας δίνει λεφτά. Όμως περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητες η ελληνική κυβέρνηση. Περισσότερο από ποτέ εννοώ τα τελευταία χρόνια που ζούμε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί για τη χρονιά που περνάμε. Λόγω της κρίσης συμμετέχουμε στο QE και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει η κυβέρνηση ρευστότητα με χαμηλά επιτόκια. Έχει τις δυνατότητες που της δίνει το ΕΣΠΑ που έχει μεγάλη ευκαιρία να το αξιοποιήσει αυτή την ώρα με ταχύτητα και με διαφορετικούς περιορισμούς. Έχει τις δυνατότητες που της δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σήμερα υπήρχε μια εξέλιξη η οποία βέβαια θέλει προσοχή και θέλει σκέψη. Μιλάτε για το Eurogroup. Μιλάω για το Eurogroup και για τα χρήματα που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για το σύστημα υγείας. Ναι. Τα οποία είναι αρκετά και σημαντικά, όμως επισημαίνω και πάλι ότι είναι χρήματα που δίνονται με τη μορφή δανείου. Μπορεί να αποφύγαμε την άμεση υποχρέωση ενός μνημονίου, όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί καταλαβαίνετε. Θα μπορούσε, κυρία Πρόεδρε, η κυβέρνηση να είναι πιο διεκδικητική απέναντι στην Ευρώπη? Θα μπορούσε δηλαδή να πιέσει περαιτέρω, γιατί ασκείται μία κριτική ότι μετά την πρώτη εκείνη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μαζί μετά με τους 8 άλλους ηγέτες, μάλλον υπήρξε μία χλιαρή συνέχεια και δεν ήταν τόσο πιεστική και η δική μας πλευρά αλλά και οι υπόλοιποι. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον εμείς αυτό είναι. Ότι πράγματι ήταν κλειαρή η αντίδραση από εκεί και πέρα και σε όλους τους τόνους καθημερινά λέμε ότι θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να σηκώσει πολύ ψηλά αυτή τη σημαία, να διεκδικήσει πολύ σκληρά, να μην κρυφτεί πίσω από τον Μακρόν ή από τον Πέτρο Σάντζες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι αποφάσεις στο επόμενο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένουμε πάρα πολύ ότι θα πρέπει να γίνονται μεταβιβάσεις και όχι δάνεια στα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά, βλέπετε, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Τα δάνεια, και αυτό ετοιμαζόμουν να πω προηγουμένως και για την απόφαση του Eurogroup, σημαίνουν ότι αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Και από την ώρα που αυξάνεται το δημόσιο χρέος, οδηγούμαστε από μια άλλη διαδρομή, από την πίσω πόρτα, πιθανά ξανά στον κίνδυνο μνημονίων. Ανησυχείτε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα μνημόνιο και πάλι, κυρία Πρόεδρε, διότι οι διαβεβαιώσεις που δίδονται και από την ελληνική κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά και ευρωπαϊκά από αυτά που ακούμε, είναι ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εσείς έχετε λόγο να ανησυχείτε. Ο ρόλος μου δεν είναι να ανησυχώ. Ο ρόλος μου είναι να δρώ. Mm-hmm. Αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι εάν δεν θέλουμε να βρεθούμε μπροστά στον κίνδυνο νέων μνημονίων, θα πρέπει τώρα, όπως προτείνουμε εμείς με ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα, να παρέμβουμε για να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, την παραγωγική βάση της χώρας και να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και παρουσιάσαμε την πρότασή μας για επιδότηση εργασίας για περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσουμε άμεσα. Και με χρήματα από πού, κυρία Πρόεδρε? Το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας είναι απολύτως κοστολογημένο. Πόσο είναι αυτό? Αφορά, δηλαδή, όπως σας είπα, 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. Επιδοτείται ο μισθός τους κατά 40% για 6 μήνες, εκτός από τους ανθρώπους του τουρισμού που αυτή η επιδότηση αφορά το χρόνο που θα λειτουργεί η επιχείρηση, δηλαδή είναι λιγότερο. Και το κόστος είναι 2 δις. Υπολογίζουμε ότι το 1,5 δις μπορεί να προέλθει από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, γιατί τόσο, αυτό είναι το ποσό που αντιστοιχεί στη χώρα. Αυτό όμως έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Για, το πόσο, πρόγραμμα χρόνο, ΣΟΥΡ. Για πόσο χρόνο? Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί. Γιατί οι προτάσεις της κυβέρνησης μιλούν για επιδότηση της μερικής απασχόλησης. Αφήσαμε να ολοκληρώσω το τι ακριβώς σημαίνει η δική μας πρόταση και ποιες είναι οι διαφορές, για να γίνει κατανοητό σε αυτούς που μας παρακολουθούν, αν θέλετε. Βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι από τα 2 δις το 1,5 θα προέλθει από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Και περίπου 500 με 600 εκατομμύρια υπάρχουν αδιάθετα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ και στην χειρότερη, αν χρειαστεί,
υπάρχει και το μαξιλάρι. Όμως από αυτά που σας παρουσιάζω είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι, αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση. Ποια είναι η διαφορά με την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει αναλυθεί ακόμα. Διάφορες διαρροές ακούμε γενικόλογοι. Σωστά, δεν υπάρχει όμως επίσημη θέση. Αυτό όμως που έχουν μέχρι τώρα ξεκαθαρίσει είναι ότι θα μιλάμε για επιδότηση της εργασίας της ελαστικής. Ναι. Δηλαδή όχι πλήρης απασχόληση πια, μερική απασχόληση. Σωστό. Και αυτό έτσι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Εμείς έχουμε βάλει δύο όρους, δύο προϋποθέσεις. Ότι θα δίνεται η επιδότηση στις επιχειρήσεις που πλήττονται με τον όρο να μην υπάρξουν απολύσεις και να μην υπάρξουν δυσμενείς μετατροπές στις συμβάσεις των εργαζομένων. Όμως το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, είναι για τη μερική απασχόληση. Δεν εφαρμόζεται για την πλήρη και αποκλειστική. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η διεκδίκηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα το ΣΟΥΡ, αλλά δεν αρκεί. Και αυτή είναι και η θέση μου στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την προσύνοδο και είχα την ευκαιρία να τις εκθέσω και εκεί. Από τη μεριά μου πιέζω όσο μπορώ, αλλά πιέζω στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η μεγάλη ευθύνη είναι στον κύριο Μητσοτάκη που πρέπει να πιέσει στο επίπεδο των αρχηγών που παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο διάστημα. Έχει να κάνει με τη συνοχή και με το μέλλον της Ευρώπης όλη αυτή η συζήτηση. Δεν είναι άλλη μία συζήτηση όπως συνήθως. Το τονίζω αυτό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα που περιγράφεται με βάση και τα στοιχεία της ύφεσης της επόμενης μέρας μιας εργασιακής αγοράς ζούγκλας, πολλοί λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται το σενάριο των πρώην εκλογών. Έχετε τοποθετηθεί επί αυτού? Ήθελα να σας κάνω να πάω την ερώτηση λίγο πιο πέρα. Πολλοί λένε ότι πληροφορίες, δημοσιεύματα, ότι σκοπεύει να πάρει και δικά σας στελέχη την προεκλογική περίοδο με έναν ανασχηματισμό ή στα ψηφοδέλτια, πρώην υπουργούς, για παράδειγμα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, καταρχήν για τις εκλογές πραγματικά ανατριχιάζω στην ιδέα και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όλα αυτά τα σενάρια ξεκινούν μέσα από το μαξί μου. Έχει απόλυτη υποχρέωση ο κύριος Μητσοτάκης με την πολύ ισχυρή και νοπή εντολή που έχει να φροντίσει να βγάλει τη χώρα με ασφάλεια από την κρίση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει. Πραγματικά θεωρώ ότι μια συζήτηση για εκλογές αυτή την ώρα είναι ύβρι απέναντι σε αυτό που περνάει ο ελληνικός λαός στην τεράστια αγωνία. Όχι μόνο για τη ζωή και την υγεία του καθενός, αλλά πια στη δεύτερη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, για το αν αύριο θα έχει δουλειά, για το αν αύριο η επιχείρησή του θα είναι ανοιχτή του κάθε Έλληνα πολίτη. Τώρα, όσο για τα υπόλοιπα που ακούγονται, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανασφάλεια από τη μεριά του κ. Μητσοτάκη. Ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας τις κινήσεις του, μόνο αυτό συμπεραίνω. Ανασφάλεια σε σχέση με το κόμμα του, ανασφάλεια σε σχέση με την ικανότητα των στελεχών του. Γιατί να είναι ανασφαλής, κυρία Πρόεδρε? Εγώ θα έλεγα να μην είναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να έχει τεράστια απήχηση. Γιατί να είναι ανασφαλής? Έχει τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους. Διότι τέτοιου είδους κινήσεις μόνο αυτό αναδεικνύουν. Δεν έχει παρά να το απαντήσει ο ίδιος με τις αποφάσεις του και τις επιλογές του. Εγώ θα πρότεινα να μην ακολουθήσει παλιά πρότυπα του κόμματός του, αλλά και δρόμους που ακολούθησε ακόμα και ο κύριος Τσίπρας στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί βλέπουμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Λέτε αυτό, αλλά ξέρετε, κάποιοι αντιτείνουν ότι την λαϊκή εντολή την έλαβε για να εφαρμόσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να εφαρμόσει από το φθινόπωρο και μετά. Αυτό συνιστά πολιτικό πρόβλημα ή νομίζετε ότι δεν είναι... Είναι ξεκάθαρο σε όλο τον ελληνικό λαό το που βρισκόμαστε και το που θα βρεθούμε το επόμενο διάστημα εξαρτάται πάρα πολύ από τις πολιτικές αποφάσεις που θα πάρει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει τεράστια ευθύνη. Μάλιστα. Αν λοιπόν χάσει χρόνο πηγαίνοντας σε εκλογές, εάν δεν πάρει τώρα τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει, πράγματι θα έχουμε πολύ δύσκολα μπροστά μας και θα έχει μεγάλη ευθύνη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτό το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας που λέτε, τα 2 δις, για πόσο καιρό θα μπορούσε να επιδοτήσει τις θέσεις εργασίας, κυρία Γεννηματά? Σας είπα και πριν ότι είναι ένα πρόγραμμα εξάμηνης επιδότησης για το 40% του μισθού των εργαζομένων. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω... Και αφορά και τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν, γιατί κοιτάξτε, είναι καλύτερα να προλαβαίνουμε, καταλαβαίνετε,
πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε ένα κίνητρο σε ξενοδοχειακές μονάδες να ανοίξουν και να προσλάβουν εργαζομένους από το να μείνουν όλες κλειστές. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι δυστυχώς η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει στη δίκη τους πάνω από 100.000 εποχιακούς εργαζόμενους στον τομέα αυτό, όπως επίσης έχει εγκαταλείψει πραγματικά στη δίκη τους 400.000 που δουλεύουν στον επιστημισμό και στις τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί αρνείται πεισματικά εδώ και μήνες να χειρίξει υποχρεωτική την κλαδική σύμβαση στην οποία κατέληξαν μετά από πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και διαπραγματεύσεις. Και βέβαια, από την ώρα που δεν χειρίζεται υποχρεωτική, καταλαβαίνετε πόσο ευάλωτοι είναι οι εργαζόμενοι αυτοί μέσα στην κρίση, την ώρα που πλήττεται βάναυσα ο τομέας του τουρισμού και του επιστημισμού. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, κυρία Πρόεδρε, είδα ότι σήμερα με αφορμή και το μεταναστευτικό, το νομοσχέδιο, θέσατε με μία ένταση ένα θέμα διαφάνειας. Επίσης, διάβασα σε ρεπορτάζ ότι δημιουργείται και μία επιτροπή τεκμηρίωσης διαφάνειας κλπ. Ναι. Στο κόμμα σας. Τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί το θέτετε αυτό το πρόβλημα? Το έχουμε εξηγήσει. Αναρωτιέμαι γιατί με ρωτάτε, κύριε Σκουρή, αν καταλαβαίνω τη φωνή σας, γιατί σας είπα και πριν ότι δεν σας βλέπω, δεν έχω εικόνα στον υπολογιστή μου. Αυτά είναι ο Βασίλης Σκουρής και ο Χρήστος Κόνστας είναι μαζί μας. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχω την εικόνα. Ελπίζω σύντομα να μπορούμε να είμαστε και από κοντά και να συναντιόμαστε. Πάντως την άνεση την έχετε, κυρία Πρόεδρε. Είναι σαν να μας βλέπετε, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην ερώτησή σας, κύριε Σκουρή. Πείτε μου ακριβώς τι ρωτήσατε, γιατί σας κάνω τώρα. Για ποιους λόγους θέτετε θέματα διαφάνειας? Τα θέματα διαφάνειας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να ρωτήσετε. Όταν ξαφνικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης υπάρχουν απόρριτα κονδύλια. Ο κύριος Μηταράκης μας είπε προχθές εδώ ότι δεν ελέγχονται από τη Βουλή αυτά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα να αναρωτηθεί γιατί κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Απόρριτα για το κοινό, όχι για τους βουλευτές. Γιατί διεκδικούμε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Ναι. Δεν υπάρχει καμία λογική σε ένα τέτοιο Υπουργείο να υπάρχουν απόρριτα κονδύλια. Και επιπλέον θέλω να σας πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει δεν ξέρω πόσους μετακλητούς και μάλιστα μετακλητούς χωρίς προσόντα. Διότι όπως ξέρετε, ο περίφημος νόμος πια για το επιτελικό κράτος μας λέει ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς προσόν για να προσληφθεί, δεν χρειάζεται να έχει καν στοιχείο. Όπως καταλαβαίνω, το μοναδικό που πρέπει να έχει κάποιος για να προσληφθεί σήμερα μετακλητός είναι να έχει ψηφίσει τον Υπουργό. Ο νόμος για το άσυλο δεν είναι ο μόνος όμως τον οποίο ασκήσατε οξία κριτική στην κυβέρνηση. Ασκήσατε κριτική και στο νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Σας ακούσαμε να καταγγέλλετε ότι ευνοεί τους μεγάλους. Όπως επίσης και για το βάουτερ. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε, ειδικά για το περιβάλλον, πού είναι η επιφύλαξή σας και πώς θεωρείτε ότι ευνοούνται οι μεγάλοι, διότι ο κύριος Χατζηδάκης που τον είχαμε χθες εδώ είπε ότι το αντίθετο επιχειρεί, ότι βάζει μία τάξη στην ασυδοσία που υπήρχε προηγουμένως στο περιβάλλον. Δυστυχώς δεν βάζει καμία τάξη. Είναι ολοφάνερο το νομοσχέδιο αυτό, μόνο στον τίτλο του προστατεύει το περιβάλλον και στην πραγματικότητα ανοίγει μια κερκόπορτα. Ενισχύει μονάχα τις μεγάλες επιχειρήσεις σε αντίθεση με ό,τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, που είναι ακριβώς αντίθετα τα ποσοστά σε σχέση με την Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι στον χώρο του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα που βλέπετε τι σχέση έχουν ακόμα και οι πανδημίες με το πώς οι άνθρωποι χειρίζονται το περιβάλλον και τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας. Επειδή λοιπόν η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να επενδύσει σημαντικά στο περιβάλλον από τη σκοπιά της προστασίας του, θα έπρεπε να είναι σε διαφορετική κατεύθυνση οι επιλογές της κυβέρνησης και δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Αποφορύπωμα είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότητα παροπλίζεται η ΡΑΕ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Και όπως επίσης, επειδή σας είπα πριν ότι για τα θέματα διαφάνειας μιλήσαμε και για το ζήτημα του βάουτερ και μάλιστα ήμασταν οι πρώτοι που το είχαμε αναδείξει.
Δεν είναι δυνατόν να γίνονται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο διαγωνισμοί για να δημιουργηθεί ένα μητρό με πλατφόρμες και να κατευθύνονται υποχρεωτικά οι άνθρωποι που θα κάνουν την κατάρτιση μέσα σε αυτό το μητρό που φτιάχτηκε ως διαμαγείας, αξιολογώντας μια τριμελής επιτροπή. Καταλογίζεται πρόθεση, κυρία Πρόεδρε, καταλογίζεται πρόθεση στην κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα ή απλώς μια αβελτηρία για να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε? Κοιτάξτε, το ότι κάποιος φροντίζει μέσα σε τρεις ημέρες, Παρασκευή να γίνει η προκήρυξη, Κυριακή να έχει ολοκληρωθεί και Δευτέρα να έχουν βγει τα αποτελέσματα, όταν κάποιος κάνει αυτή την επιλογή, προφανώς την κάνει από πρόθεση την επιλογή αυτή. Και μάλιστα ακούω τώρα ότι και στα ζητήματα του πολιτισμού, ο δρόμος που επιλέγει η κυβέρνηση είναι μέσα από την κατάρτιση. Ελπίζω αυτή τη φορά όχι μέσα από τα ίδια λάθη. Πώς κρίνεται το πακέτο που ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού για τους ανθρώπους, για τους λειτουργούς του πολιτισμού? Ποια είναι η θέση του κόμματός σας? Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα τώρα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να μετατρέπει τους ανθρώπους του πολιτισμού σε επιδοματούχους. Εμείς παρουσιάσαμε μετά από διάλογο μαζί τους μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιελάμβανε από ένα ταμείο αρρωγής για τον πολιτισμό μέχρι πρωτόκολλο υγειονομικό για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν και να ξεκινήσουν και οι πρόβες και να λειτουργούν τα θέατρα και οι παραστάσεις από εδώ και πέρα, πώς θα μπορούσε η πολιτεία να συμμετέχει, να πληρώσει παραστάσεις οι οποίες θα προβάλλονται ίντερνετικά και πώς θα μπορούσε να δώσει επιδότηση εισιτηρίου, γιατί είναι πολλές οι παραστάσεις που θα πρέπει να γίνουν με πολύ λιγότερους θεατές. Ναι. Μονότονο το ερώτημα. Πώς θα κρατηθούν. Μονότονο το ερώτημα, αλλά με τι χρήματα θα γίνουν όλα αυτά που λέτε? Πώς θα επιδοτούνται τα εισιτήρια, πώς θα γίνει το Ταμείο Αρρωγής, οι πόροι που θα εξευρεθούν? Και πότε? Κοιτάξτε, το Ταμείο Αρρωγής θα μπορούσε να γίνει ακόμα και με κάποιο τέλος υπέρ του πολιτισμού σε κλάδους που δεν έχουν, που ευνοούνται αυτή τη στιγμή από αυτό που περνάμε. Όσο αφορά τις επιδοτήσεις για τις παραστάσεις και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, είπατε και μόνος σας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρήματα στο ταμείο, υπάρχει ακόμα και το απόθεμα και θα μπορούσε η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει. Και βεβαίως πόρους από το ΕΣΠΑ που μπορεί να αξιοποιήσει ανά πάση στιγμή. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με κάτι αμιγώς πολιτικό που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αναφέρατε. Εγώ θα επανέλθω στη Βουλή για το ρόλο των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας στην επόμενη μέρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς τον βλέπετε το ρόλο, μόνοι σας θα τον παίξετε? Και αν δεν τον παίξετε, το διαδραματίσετε μόνοι σας το ρόλο αυτό, με ποιους συμπαραστάτες από το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι διαμορφωμένο στη χώρα θα μπορούσατε να το κάνετε? Συμπαραστάτες θέλουμε τον ελληνικό λαό, που κερδίζουμε κάθε μέρα την εμπιστοσύνη του. Νομίζω ότι θα μας κρίνουν όλοι στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας. Έχουμε σταθεί υπεύθυνα, σοβαρά. Θέλουμε και προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι και συμβάλλουμε σε αυτό που περνάει η χώρα μας, πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με προτάσεις. Δείχνουμε τι σημαίνει πραγματικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση και μάλιστα συγκριτικά, μιας και κλείνω περίπου όπως ξεκινήσαμε, επειδή αύριο θα είμαστε εκεί, όχι όλοι δυστυχώς για τη Μαρτίν. Έχει πολύ μεγάλη αξία 10 χρόνια μετά να αξιολογήσουμε όλοι τη στάση της αντιπολίτευσης τότε και τώρα. Μεγάλη σημασία η αντιπολίτευση να πιστεύει στη συνένεση και στη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων στα δύσκολα. Δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε όταν βλέπουμε τα λάθη, τις παραλήψεις, τα κενά. Ίσα-ίσα, χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου και παρεμβαίνουμε και με προτάσεις. Αλλά δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Σωστό. Δεν κολώνουμε, δεν διχάζουμε τον ελληνικό λαό. Αντιληπτό. Και πιστεύω ότι σήμερα που είμαστε όλοι πολύ πιο όριμοι, όλα αυτά θα εκτιμηθούν στην πορεία. Εξάλλου είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που εκφράζει αυθεντικά τη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα. Ναι. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα μόνο θα δυναμώνουμε. Μια πραγματικά τελευταία ερώτηση λοιπόν. Με τον Πρωθυπουργό έτσι κι αλλιώς μιλάτε θεσμικά. Με τον κύριο Τσίπρα μιλάτε? Έχετε επικοινωνία? Δυστυχώς όχι. Πρέπει να πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε. Από τότε που το καλοκαίρι του 2015 άλλα λέγαμε και άλλα γινόντουσαν,
Έκρινα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τέτοιου είδους επικοινωνία. Θεωρώ ότι είναι λάθος στην πολιτική ζωή να μην υπάρχουν διαβλή επικοινωνία ανάμεσα στα κόμματα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Θα περιμένετε από εκείνον το πρώτο βήμα, κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημα. Θα περιμένετε από εκείνον το πρώτο βήμα ή είστε διατεθειμένοι να το κάνετε εσείς, εφόσον είστε υπέρ της συνεννόησης γενικότερα? Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η επικοινωνία. Έδειξα τα χρόνια τα δύσκολα ποια ήταν η στάση μου και το 2015. Το ΠΑΣΟΚ τότε έβαλε πλάτη για να μείνει η χώρα όρθια και να μην βρεθεί εκτός ευρωζώνης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ καθαρή η στάση μας σε όλες τις κρίσεις. Κυρία Πρόεδρε, πάντα το πρώτο για μας είναι η πατρίδα, γιατί το κίνημα αλλαγής, όπως και το ΠΑΣΟΚ, η παράταξή μας, είναι μια πατριωτική παράταξη, ένα πατριωτικό κόμμα, βεβαίως με κοινωνική πρόταση και με ευρωπαϊκή προοπτική. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Εμείς πάντως την απολαύσαμε, πιστεύω και οι τηλεθεατές μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.